1992 είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κάπα δέλτα κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Σελίς 872, κάπα δέλτα κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δε θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, σου γίνωση πάντα ταύτα. Ουρανός και γη θέλουσι παρέλθει, δε λόγοι μου δε θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας σου δεις γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε εκεί η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες, τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν στην Κιβωτόν, και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός, έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, διαναδίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύν να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους ιδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτινες, λαβούσετας, λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δέξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσετας, λαμπάδας αυτών δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Οι φρόνιμοι όμως έλαβον έλεον της αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών, και επειδή ο νυμφίος ευράδινε, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε, επαρθένοι εκείνοι και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και μωρέ είπον προς τας φρονίμους, τότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δι' να αγοράσω συνήλθον νυμφίος, και έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένοι, λέγωση, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ώστις αποδημώνε, κάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1, εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτών έκαμε άλλα 5 τάλαντα, ως αυτός δε και ο τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 υπήγε και έσκαψεν στη γην και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού.
Μετά δε καιρόν πολύ έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμών με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα λέγον Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδω κασιδού, άλλα 5 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός επί πολλών θέλω σε καταστήσει, ίσου ελθέ εις την χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε 2 τάλαντα μη παρέδω κας, ιδού αλλά 2 εκέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός επί πολλών θέλω σε καταστήσει, ίσου ελθέ εις την χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και λαβών, και ο λαβών το 1 τάλαντον είπε, Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας. Και φοβηθήσει πήγα και έκρυψα το τάλαντον σου εν τη γη, ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού είπε προς αυτόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω που δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το αιμόν με τα τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι σπάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί και θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Υπάρχουν 2 δρόμοι. Και 2 πύλες και 2 τέλη. Η μία πύλη είναι ευρύχωρος, φαρδιά πύλη, πολλοί τη βρίσκουνε, πολλοί τη βρίσκουνε. Η οδός είναι ευρύχωρη, αλλά καταλήγει στον κλαθμό και στον τριγμό των οδόντων. Υπάρχει στενή πύλη, που οδηγεί σε τεθλιμμένη οδό, αλλά το τέλος είναι αιώνια δόξα και βασιλεία εις τους αιώνες των αιώνων. Και όλα αυτά εξαρτώνται για μας, αλλά και για τους άλλους, από τις λίγες επόμενες ημέρες, μήνες ή χρόνια. Γιατί ήδη ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι στην τελευταία γενιά έχουμε μπει, καθώς είναι γεγραμμένο στον Ιωήλ του προφήτη που μιλάει για τις έσχατες ημέρες. Ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, 1948, τότε θέλω συνάξει όλα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, όπου θα λάβει χώρα η μάχη του Αρμαγεδόνα. Ήδη είμαστε στην τελευταία γενιά, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι ότι είμαστε στην τελευταία γενιά, το σημαντικότερο είναι ότι είμαστε στα τέλη της τελευταίας γενιάς. Και το πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι γνωρίζουμε για τη φαρδιά πύλη και για τη στενή πύλη. Γνωρίζουμε για την ευρύχωρη οδό και για την τεθλιμμένη οδό. Γνωρίζουμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και για την 7ετία του Αντίχριστου. Δηλαδή, ιδού γνωρίζετε, σας εφανέρωσα, λέει ο Χριστός, τα πάντα. Μας εδόθη πολύ, μας απεκαλύφθη περισσότερο, μας ενεπιστεύει ακόμη πιο πολύ. Και ξαναδιαβάζω αυτό που διάβασα. Εκείνος ο δούλος ο οποίος γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου αυτού δεν ετοίμασεν, ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, θέλει δαρθεί πολύ. Όποιος όμως μη γνωρίσας έπραξεν άξια δαρμών, θέλει δαρθεί ο λίγων. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει σε εμάς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης.
το να εισέρχεσθε, όχι μια φορά, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή, σε κάθε γεγονός της ζωής μας, το να εισερχόμεθα δια της στενής πύλης είναι αγώνας. Αγώνας καλός, ο οποίος οδηγεί στο να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να περπατάμε ακριβώς την οδόν που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, δηλαδή να εργαζόμαστε ακριβώς ο καθένας μας το έργο το οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο να διατηρούμε την πίστη και ο διάβολος να είναι νικημένος στη ζωή μας. Αν όμως εγκαταλείψουμε τον αγώνα τον καλό και βαρυνθούν οι καρδιές μας από κρεπάλι, μέθη, μεριμνών βιωτικών, τότε ούτε το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας θα εκπληρώνουμε, άλλα θα κάνουμε, ούτε την πίστη μας θα διατηρήσουμε και δεν θα δυνηθούμε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση, ώστε να σταθούμε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, εάν δεν εργαζόμαστε τον αγώνα τον καλό που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον κάθε έναν από εμάς και κάνουμε ό,τι μας αρέσει, ό,τι θέλουμε και ό,τι νομίζουμε και περπατούμε κατά τη σάρκα, μεγάλη κατάκριση θα υπάρχει σε εμάς, κατά δίκη. Εάν όμως δεν περπατούμε κατά τη σάρκα, ούτε απλώς ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και περπατούμε κατά το Πνεύμα, διοικούμενοι, αγώδμενοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο, τότε θα είμαι θα αληθώς μαθητέ του Χριστού. Τότε η πίστη μας είναι μετά πάσης βεβαιότητος στερεή και μετακίνητη στη ζωή μας και το περπάτημά μας είναι πάντοτε δια της στενής πύλης και της τεθλιμμένης οδού που οδηγεί στην αιωνία ζωή. Επαναλαμβάνω ότι στον Θεό ανήκει να εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων, μικρούς και μεγάλους, νέους και νέες, παιδιά, γέροντες, γερόντισες. Κανένας δεν εξαιρείται από την στενή παρακολούθηση, γνώση και επίγνωση του παντοδύναμου Θεού της προσωπικής μας ζωής, του προσωπικού μας αγώνα, του προσωπικού μας δρόμου και της πίστης μας που στεκόμεθα. Κανείς δεν εξαιρείται. Αλλά όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης πράγμα το οποίο επιθυμούμε, ζητούμε, θέλουμε, αλλά στους εξητούντας Αυτόν. Ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας Αυτόν. Και πώς εξητούμε τον Κύριο, το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, με έναν τρόπο, μέσα από το Λόγο Του, δια Πνεύματος Αγίου. Μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ώστε να μένουμε στο Λόγο του Θεού, για να είναι προκοπή μας φανερή σε μας και σε όλους, ιδιαιτέρωση πνευματική. Ο Κύριος μας λοιπόν, με πολύ αγάπη τότε, με πολύ περισσότερη αγάπη τώρα, μας λέει ότι εσείς που περιμένετε εν επιγνώση, εν αποκαλύψει, με βεβαιότητα Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως στην αρπαγή της Εκκλησίας, μάθετε ότι εκείνη την ημέρα δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται στην εφταετία του Αντίχριστου. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται στην εφταετία του Αντίχριστου. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο,
η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Γι' αυτό αγρυπνείτε, διότι δεν εξεύρεται την ώρα και την ημέρα που έρχεται ο Κύριος ημών. Γιατί ο Κύριος έρχεται καθήν ώραν δεν στοχάζεστε. Καθήν ώραν το μυαλό σας δεν πάει εκεί. Αλλά το ερώτημα είναι, πράγματι δεν στοχάζομαι την ώρα και την ημέρα που θα έρχεται. Το ερώτημα όμως και το μήνυμα σήμερα είναι, τι στοχάζομαι? Δεν στοχάζομαι τα απεριά της αρπαγής. Τι στοχάζομαι όμως? Τι σκέφτομαι? Τι λογαριάζω? Τι αγωνίζομαι? Τι μ' αρέσει? Τι θέλω? Τι νομίζω? Τι στοχάζομαι τώρα? Είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Τώρα τι στοχάζεσαι, αδερφέ? Έχεις γκρίνια, έχεις παράπονο, έχεις αγωνία, έχεις μέριμνες, έχεις φόβο, έχεις φιλοδοξία, έχεις επιθυμίες, έχεις αρέσκειες, έχεις φιλοδοξίες. Τι στοχάζεσαι? Ο στοχασμός που θέλει ο Θεός να έχουμε είναι, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν από το Θεό. Αυτός είναι ο μόνος στοχασμός ασφαλείας, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Εάν λοιπόν αγωνίζομαι τον αγώνα των καλών για τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, όλα τα άλλα ο Θεός θα μου τα προσθέτει. Πάψε να στοχάζεσαι για όλα τα άλλα. Αλλά για να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο την προσωπική μας κατάσταση, αλλά επιμένω, όχι μόνο την προσωπική μας, αλλά και την κατάσταση όλων αυτών τους οποίους αγαπάμε, έρχεται ο Θεός και μας δίνει ωραία παραδείγματα εκκλησιαστικά ανθρώπων που έχουν πάρει απόφαση να εργαστούν για τον Κύριο, να περιμένουν τον Κύριο. Και λέει ο Θεός, ποιος είναι ο φρόνιμος και αγαθός και καλός δούλος? Γιατί υπάρχει και ο πονηρός και ο τεμπέλης. Υπάρχουν δύο δούλοι. Φρόνιμος, αγαθός, που ο Θεός θα τον ευλογήσει, πονηρός και τεμπέλης. Εγώ τι είμαι? Εσύ τι είσαι? Γιατί μπορεί να νομίζω ότι είμαι ο πιο φρόνιμος, ο πιο αγαθός από όλους. Αλλά δεν είναι τι νομίζω, είναι τι βλέπει ο Χριστός. Και τι βλέπω εγώ μέσα από το Λόγο του Θεού για μένα, αλλά και για τη γυναίκα μου, αλλά και για τα παιδιά μου, αλλά και για αυτούς που αγαπάω, για τα αδέλφια μου, αλλά για αυτούς που είναι μέσα και για αυτούς που είναι απόξω. Γιατί ζητήσαμε να βάλει ο Θεός πλάχνα την αγάπη Του δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά μας, ώστε με προσευχή εξουσίας βασιλικής και μεσητικής προσευχής να έχουμε αποτελέσματα, να έχουμε έργα αγαθά. Τι σώη δούλος είμαι? Πώς θα καταλάβω? Πάρα πολύ εύκολα, από τη συμπεριφορά μου. Τι κάνω, τσακώνομαι? Τρώω, πίνω και δεν λογαριάζω κανέναν? Ναι. Τρώω, πίνω, κοιμάμαι, τσακώνομαι, γκρινιάζω, φωνάζω, τα βάζω με τους άλλους? Ό,τι και να κάνω είμαι πονηρός δούλος. Γιατί έπαψα να σκέφτομαι ότι ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα, δεν στοχάζομαι. Και στοχάζομαι όλα τα άλλα, εκτός από αυτά που θέλει ο Χριστός. Αν όμως είμαι δούλος που εργάζεται, εκεί που τον έβαλε ο Θεός, γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο και τον κόπο της αγάπης, καθώς υπηρετούμε τους αδελφούς μας. Πάσης φύσεως αδελφούς, κοντινούς, μακρινούς, πολύ μακρινούς, όλους τους βλέπουμε αδελφούς μας και όλους θέλουμε ο Θεός να τους κάνει αδελφούς μας. Εάν λοιπόν ο στοχασμός μας είναι
η αδελφοί μας και η υπηρεσία των αδελφών μας, τότε ο Χριστός λέει θα καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων. Μπορώ λοιπόν σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα, χωρίς κανένας να με κοροϊδέψει, να καταλάβω τι σώη δούλος είμαι. Φρόνιμος, καλός, αγαθός, πονηρός, άθλιος, οκνηρός. Από τη συμπεριφορά μου. Η συμπεριφορά μου είναι σε αγιασμό και καθαρότητα. Η συμπεριφορά μου είναι με αγάπη, ελπίδα και πίστη. Η συμπεριφορά μου είναι στην υπηρεσία των αδελφών μου. Η συμπεριφορά μου είναι θέλω όλοι σας να υπηρετείτε μένα. Γυναίκα, καφέ. Αυτή είναι η συμπεριφορά μου. Κάνε τούτο, κάνε εκείνο και γιατί δεν το κάνεις καλά. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν είσαι δούλος καλός, δεν είμαι δούλος καλός. Όταν όμως είσαι δούλος, σημαίνει δούλος. Έχεις Κύριο. Κύριος είναι ένας, αλλά και όλοι οι άλλοι. Γιατί τους θεωρείς όλους άλλους υπερέχοντας εαυτού. Και δεν ζητάς τα δικά σου, αλλά τα των άλλων. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά τι σώη δούλος είμαι τώρα. Αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να το ξεχάσω. Και ξέρω ποια οδό, ποια πόρτα έχω μπει και ποια οδό περπατάω και ποιο είναι το τέλος μου. Το ξέρω. Πάρα πολύ καλά και δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί με βεβαιώνει ο Θεόπνευστος και αψευδής λόγος του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και 10 παρθένες. Άγιες, αναγεννημένες, τέλειες. Σε απόλυτη ενότητα. Αγαπημένες. Ένα. Με τις λαμπάδες τους αναμένες. Με ολόλαμπρα ενδύματα. Οι οποίες εξήλθον εις απάντηση του μνημφίου. Καθώς είπε Θεός στον Αβραάμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εγώ θα σε πάω στη γη της επαγγελίας, στη γη της ευλογίας. Το ίδιο είπε και στις 10 παρθένες και εξήλθαν. Και εξήλθαν έτοιμες. Αλλά 5 ήσαν φρόνιμες και 5 μωρές. Εγώ τι είμαι? Εγώ αισθάνομαι ενωμένος με όλους σας. Σας αγαπάω όλους σας. Και αν κάποιον έτσι λιγάκι, σε 5 λεπτά προσευχής είναι και διορθώθηκε. Να μην πω 1 λεπτό προσευχής. Απόλυτη ενότητα. Απόλυτη αγάπη. Μία εκκλησία. Αγία, τέλεια. Θέλω. Ένδοξη. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με εσάς. Μόνο να δώσω και μόνο να βγούμε έξω. Εξήλθα εκ της γης μου και εκ της συγγενείας μου, όπως και εσείς. Και με έφερε ο Χριστός στην εκκλησία του. Και περιμένω τον Χριστό. Αλλά είσαι φρόνιμος ή μωρός? Ούτε οι φρόνιμοι ήξεραν εκ των προτέρων τη μωρή. Εμείς ξέρουμε. Μπορούμε να ξέρουμε. Και όλα εξαρτώνται από την προετοιμασία μας για την έλευση του Κυρίου. Γίνεστε έτοιμοι. Διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και τι είναι αυτό που με καθιστά εμένα το τέλειο? Τέλειο το εννοώ. Τι είναι αυτό που με καθιστά εμένα, για μένα, για τις 10 παρθένες. Τι είναι αυτό που καθιστά τις 10 παρθένες τέλειες? Η σωτηρία τους, η αναγέννησή τους, το φως τους. Η έξοδός τους από τον κόσμο, από τη συγγένεια. Από το σκοτάδι. Και η πρεσμονή τους για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά είναι έτοιμες, αλλά δεν θα είναι για πολύ έτοιμες. Για πολύ ακόμη έτοιμες. Φοβερό, αδερφοί.
Τώρα είσαι έτοιμη, είμαι έτοιμος. Θα είμαστε μέχρι εκείνη τη στιγμή έτοιμοι. Αν είμαστε φρόνιμοι, ναι. Αν είμαστε μωροί, όχι. Και από τι εξαρτάται? Τι είναι αυτό που με ετοιμάζει? Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα είστε μαρτυρές μου. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί, δεν μπορούμε να είμαστε για πάντα έτοιμοι. Γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο, όταν αδυνατήσουμε που θα δυνατίζουμε, όταν θα σβήνει η λαμπάδα μας, θα σιγοσβήνει, γιατί θα είμαστε και λινάριον καπνίζων, θα είμαστε και κάλαμος τεθλασμένος, κάποιος θα μας κλωτσίσει στην ακροποταμιά. Πώς θα ξαναπάρουμε πάνω μας? Το λάδι μας θα σβήσει, την πίστη μας θα χάσουμε, τη δύναμή μας θα αποκάνουμε. Τι είναι αυτό που θα μας δώσει τη δύναμη να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα? Μόνο ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Μας βάφτισε, πληρούμεθα? Το λυπούμε ή το κάνουμε να χαίρεται? Το σβήνουμε ή το αναζωπυρώνουμε? Και άργησε περισσότερο από ό,τι υπολόγιζαν. Έκανε, αλλά ήρθε. Και φωνή ακούστηκε, κραυγή ακούστηκε. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, έλθετε εις απάντησιν αυτού. Και οι φρόνιμες επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και ήσαν έτοιμες. Εδώ θα το πω, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ήταν συγκλονιστικό. Κάποτε ένας γέροντας ευαγγελικός, Άγιος άνθρωπος του Θεού, είπε: «Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και στις γλώσσες?» Και λέει: «Δεν ξέρω, ήταν νέος, αλλά ένα ξέρω, ότι αν ρωτήσει το Θεό, εσένα θα στο απαντήσει. Εγώ δεν ξέρω να στο απαντήσω». Και ύστερα από τρεις μήνες ήρθε αυτός ο ευλογημένος Άγιος, τον Κύριο τώρα βέβαια, εξασφαλισμένος ευαγγελικός, και είπε: «Μου το απάντησε ο Κύριος. Τι έγινε? Βρέθηκα στον ύπνο μου, στο πατρικό μου σπίτι, στο χωριό μου. Και εκεί στο χωριό μου είχαμε ένα πηγάδι, το οποίο ήταν όλη μας η περιουσία. Από αυτό πίναμε, από αυτό ποτίζαμε, από αυτό πλέναμε. Χωρίς αυτό είμαστε νεκροί όλοι. Και ο πατέρας μου το φρόντισε πάρα πολύ. Το είχε σκεπασμένο, το κάλυπτε να μην πέσουν βρώμες μέσα. Να μην πέσουν ποντίκια. Να μην πέσουν βρώμικα πράγματα. Και εγώ βρέθηκα στον ύπνο μου, στο πατρικό μου σπίτι, όπως ήταν, ήμουν μικρός. Και πλησίασα το πηγάδι. Και κάνω, ήταν ξεσκέπαστο. Ποτέ δεν τα άφηνε ο πατέρας μου ξεσκέπαστο. Είχαμε και εμείς πηγάδι και το ξέρω. Και κοιτάω μέσα και ήταν βρώμικο. Βρώμικο. Τόσο πράγμα βρώμα είχε. Σκουπίδια, ζώα, ψωφίμια. Και γέμισε η ψυχή μου θλίψη. Και είπα, πρέπει να το καθαρίσω. Πήρα τον τενεκέ, ήταν και φουσκωμένο. Φουσκωμένο λέγαμε το πηγάδι που έχει νερό, αλλά δεν είναι ψηλά ψηλά. Πήρα τον τενεκέ, αλλά δεν καθαριζότανε. Αγωνίστηκα, αλλά δεν καθαριζότανε με τίποτα. Και τότε έστρεψα στο βλέμμα μου στο Θεό και του είπα, «Κύριε, καθάρισε το εσύ το πηγάδι». Και όταν το είπα, ακούστηκε μέσα από το πηγάδι ένας θόρυβος. Και βλέπω και το νερό ανέβαινε, ξεχύλισε και σε ένα δευτερόλεπτο καθαρίστηκε το νερό. Αυτό μου λέει, είπε το Πνεύμα το Άγιο. Σε ένα δευτερόλεπτο σε κάνει νέο. Ένα δευτερόλεπτο βγαίνουνε οι πηγές ζώντων υδάτων εκ της κοιλίας σου, με γλώσσες αγνώριστες.
Και ο άνθρωπος αγιάζεται όχι εξιδίας ικανότητος ή δυνάμεως, αλλά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και είναι πάντοτε έτοιμος, αρκεί να είναι πάντοτε ικανός να πληρούνται άμεσα Πνεύματος Αγίου. Και τούτο είναι εύκολο, γιατί δεν είναι δικό μας. Είναι ουράνιο το δώρο. Και όποιος δεν είναι βαπτισμένος, ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σου εξητούντας αυτόν. Και όποιος δεν πληρούται, ο Θεός είναι μισθαποδότης και γίνεται μισθαποδότης σου εξητούντας αυτόν. Ξέρω λοιπόν τώρα εγώ αν είμαι από τις φρόνιμες, αν τις μωρές παρθένες. Στο ξέρεις και εσύ το ξέρεις. Το ξέρεις όταν γονατίζεις πληρούσε Πνεύματος Αγίου. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι βεβαίως η μετάνοια, βεβαίως η εξομολόγηση, βεβαίως η συγχώρεση. Όταν όμως υπάρχουν αυτά, τότε είναι δυνατός ο αγιασμός, γιατί ο αγιαστής, ημών λέει η Γραφή, είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Αλλιώς, μωρός, άχρηστος. Εκεί είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και τέλος, ένας άνθρωπος από Δημών κάλεσε τους δούλους, παρέδωκε σε αυτούς τα υπάρχοντα. Σ' άλλον έδωκε 5 τάλαντα, σ' άλλον 2 και σ' άλλον 1. Και είπε, εργάστητε δι' αυτόν. Έχεις έργο να κάνεις και σου έχω δώσει πολλά 5 τάλαντα. Έχεις έργο να κάνεις, σου έχω δώσει πολλά 2 τάλαντα. Έργο έχεις να κάνεις, σου έχω δώσει λίγα γιατί είσαι αδύναμος, 1 τάλαντο. Πρόσεξε όμως, στάδωσα για να εργάζεσαι το έργο μου δι' αυτόν. Στα έδωσα για να εργάζεσαι και να φέρεις καρπό δι' αυτόν. Υπάρχει ο δούλος ο καλός και ο φρόνιμος. Υπάρχει και ο κνηρός, που άλλα στοχάζεστε, άλλα σκέφτεται, άλλα θέλει. Έπαψε να στοχάζετε τη Βασιλεία των Ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού. Στοχάζετε τη Βασιλεία του κόσμου τούτου και τη δικαιοσύνη του κόσμου τούτου, που είναι ο ζεπαρών ημάτιον. Και ήρθε για να ζητήσει λογαριασμό. Και ήρθε αυτός με τα 5 τάλαντα και του λέει, Κύριε, εργάστηκα όλο αυτό τον καιρό που έλειπες και μπόρεσα και έκανα άλλα 5. Δι' αυτόν εκέρδισα, δι' αυτόν άλλα 5. Αν ερχόσουν πιο νωρίς θα είχα κερδίσει μόνο 4 ή 3. Αν ερχόσουν πιο αργά θα είχα κερδίσει 7-8. Τώρα όμως, γιατί δεν έπαψα ποτέ να εργάζομαι. Δεν σταμάτησα ποτέ να εργάζομαι. Δεν είμαι σαν το Χιράμ, που αφού με ευλόγησε ο Θεός, σταμάτησα. Έκανα, είχα 5 τάλαντα, έκανα 3 τάλαντα και σταμάτησα. Καλά είναι και τα 3. Τώρα να δουλέψει κάποιος άλλος για μένα. Ο άλλος με τα 2 έκανα 1 και σταμάτησα. Πολύ ωραία. Α, 1 τάλαντο που θα έρθεις να σου δώσω. Ο χειρότερος από όλους είσαι. Είναι αυτός που είχε το 1. Δεν εργάστηκε καθόλου. Το πήρε και το κρύψε. Τι του είχε δώσει? Χαρίσματα, διακονίες, υπηρεσία, ικανότητες. Τι σου είχε δώσει? Πολλά σου είχε δώσει για να είσαι σήμερα εδώ. Το εργάζεσαι ή το έχεις θάψει στη γη? Ξέρεις τώρα. Τι θα ακούσεις? Θα ακούσεις «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ» ή θα ακούσεις «Είπαγε δούλε πονήρε και οκνηρέ». Αδερφοί αγαπητοί, ξέρουμε τα πάντα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που λέγει «Κύριε, Κύριε». Αλλά αυτός που ακούει και πράττει, σήμερα ακούσαμε το Λόγο του Θεού και καλούμεθα να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έχει σημασία τι ο Θεός κάνει μαζί μας. Σημασία έχει τι εμείς κάνουμε. Θυμηθείτε το Χιράμ. Μεγαλεία έκανε ο Θεός μαζί του. Όμως προσκατάτησε ο Χιράμ.
Κύριε, άνοιξε εις ημάς. Εν το όνοματί σου προφητεύσαμε, εν το όνοματί σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το όνοματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια. Υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Χειράμ, θα σε παραδώσω στους τρομεροτέρους των εθνών. Μα είμαι ο σοφότερος του Δανιήλ. Μα έχω δύναμη παρακυρίου. Μα έχω ικανότητες παρακυρίου. Ήπαγε εις το πύρτο εξώτερον. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Αλλά σήμερα ξέρουμε για μας. Αλλά δόξα το Θεό, ξέρουμε και για τους άλλους. Σήμερα λοιπόν θα προσευχόμαστε για μας, αλλά θα προσευχόμαστε και για τους άλλους. Και θα προσευχόμαστε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, με τη βεβαιότητα της γνώσης και πιο καλά της επίγνωσης της αλήθειας των πραγμάτων. Ο Θεός μας αποκάλυψε τα πάντα σήμερα. Γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και για μένα και για σένα. Για μένα να φυλάω και να προσέχω τον εαυτό μου εν φόβο Θεού. Για σένα να προσεύχομαι και να ζητάω από το Θεό να κάνει έλεος και χάρη. Για μένα εξουσία βασιλική, για σένα προσευχή μεσητική. Ο Θεός να μας βοηθάει. Αδελφοί, σήμερα να μην φύγουμε όπως ήρθαμε. Να φύγουμε άλλοι, αλλιώς. Σήμερα να είναι αρχή νέων πραγμάτων στον καθένα μας. Όχι σαν το Χειράμ, σαν τον Απόστολο Παύλο. Όχι σαν τον Ιούδα, σαν τον Τιμόθεο. Ήθε να βρούμε χάρη από το Θεό και έλεος, καθώς ανεβήκαμε στο θρόνο της χάριτος αυτού για τον καιρό της χρειάς μας. Αμήν.